Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε επίσης θεωρήσαμε και θεωρούμε τους εαυτούς μας διδασκάλους, καθηγητές ή θεολόγους, αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν φίλο μας, τον Γιώργο. Διαβάζω. Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, σας χαιρετώ με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αν και αρκετά καθυστερημένα, ήθελα να μου διευκρινίσετε αν μπορείτε κάτι που μου είχατε απαντήσει σε μια παλαιότερη ερώτησή μου. Η ερώτησή μου αυτή ήταν, τι σημαίνει προφητεύω κατά την ολιγία της πίστεως? Το email με την ερώτησή μου αυτή σας το είχα στείλει στις 16 Δεκάτου του 2011 και μου απαντήσατε στις 3 πρώτου του 2012. Μέσα στην απάντησή σας είχατε διακρίνει 3 επίπεδα αναλογίας πίστεως από το 6ο κεφάλαιο των πράξεων: πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου και πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτά τα 3 επίπεδα αναλογίας πίστεως αναφέρονται και περιλαμβάνουν όλους τους χριστιανούς? Αν όχι, σε ποιους αναφέρονται, ποιοι περιλαμβάνονται δηλαδή σε αυτά? Έχω ακόμη μια δεύτερη ερώτηση. Είναι η παρακάτω. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Γ και στο εδάφιο 34, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μιλάει με κάποια λόγια για τον Κύριο. Σε αυτό το εδάφιο μου δημιουργήθηκε η εξής απορία. Ο Θεός Πατέρας έδωσε χωρίς μέτρο το Πνεύμα του Άγιο στον Υιόν του Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ένας από εμάς τους πιστούς έχει το Πνεύμα του Άγιο με μέτρο? Και αν ναι, αυτό το μέτρο εγώ μπορώ να το αυξήσω? Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε τον Θεό για το email το οποίο μας απέστειλες. Να έρθουμε στην πρώτη σου ερώτηση. Είχαμε πει στην προηγούμενη ερώτησή σου περί της αναλογίας της πίστεως, να προφητεύει ο άνθρωπος κατά την αναλογία της πίστεως, ότι υπάρχει η πίστη φυσική στον άνθρωπο, υπάρχει η πίστη σώζουσα. Η φυσική είναι, ζούμε με πίστη, δηλαδή ανεβαίνουμε σε ένα λεωφορείο με πίστη ότι δεν θα τρακάρουμε, ότι ξέρει ο οδηγός να οδηγήσει καλά και ότι θα φτάσουμε έγκαιρα στο δρόμο μας. Μπαίνουμε μέσα στο ασανσέρ έχοντας πίστη. Εάν λείπει αυτή η φυσική πίστη από τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος έχει φοβίες και γεννή ψυχολογικά προβλήματα. Όταν αυτή η πίστη, η φυσική του ανθρώπου, έρθει σε άμεση επαφή με το Λόγο του Θεού, με τα Λόγια του Θεού, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και πιστέψει ο άνθρωπος εν την καρδία του ότι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, πιστέψει δηλαδή ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ των νεκρών και ομολογήσει ότι τον κατέστησε Κύριον επί πάντων, τότε ο άνθρωπος αυτός σώζεται. Τότε δηλαδή η φυσική αυτού πίστης μετατρέπεται σε πίστη σώζουσα, η οποία φέρνει σωτηρία στη ζωή του ανθρώπου,
γιατί είναι γεγραμμένο, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και ουχή εξ έργων νόμου. Η πίστης ισόζουσα φέρνει, όπως είπαμε, την αναγέννηση στον άνθρωπο και η αναγέννηση φέρνει στον άνθρωπο, κατά χάριν από το Θεό, τον καρπό της πίστεως, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πράγωτης και κράτεια. Υπάρχει το επόμενο βήμα της πίστης, λοιπόν, η φυσική, πίστη σώζουσα, τώρα είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που είναι η πίστης, όπου ο άνθρωπος έχει ένα δώρο από το Θεό, το οποίο προέρχεται εκ της αναγεννήσεώς του, μέσα από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από την πίστη του, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μέχρι από την επίκλησή του, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Με την αναγέννηση λοιπόν έρχεται και πλημμυρίζει τη ζωή του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, η πίστη. Όπου ο άνθρωπος περπατάει πια διαπίστεως και όταν η πίστη του έχει έργα, τότε η πίστη είναι ζωντανή. Είναι ενεργής η πίστης. Όμως, πέραν τούτου, υπάρχει και το χάρισμα της πίστεως, όπου όταν τον χριστιανό ο Ιησούς Χριστός τον έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, τότε μοιράζει, κατά την αναλογία που ο Θεός θέλει, μοιράζει χαρίσματα στους ανθρώπους και ένα από τα χαρίσματα είναι η πίστης, όπου είναι μείζον χάρισμα, γιατί ό,τι αν ζητήσουμε έχοντες πίστη, το χάρισμα της πίστεως, θα λάβουμε από το Θεό. Και στο βουνό να πούμε να πέσει στη θάλασσα έχοντας πίστη, θα πέσει. Μέσα όμως από το Λόγο του Θεού περιγράφεις πολύ σωστά ότι αναφερθήκαμε σε τρία επίπεδα πίστης των ανθρώπων που είναι αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, έχουν δηλαδή τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και πιθανόν και έχουν και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, όπως είναι η πίστης. Αυτά τα τρία επίπεδα είχαμε πει, περιγράφονται στο έκτο κεφάλαιο, που είναι επίπεδα Πνεύματος Αγίου, πίστεως και δυνάμεως. Καταρχάς, για την επιλογή των διακόνων έπρεπε απαραίτητα να βρεθούν άνθρωποι που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, για να μπορούν να τους καταστήσουν, να τους χειροτονήσουν διακόνους στην Εκκλησία. Στη συνέχεια εξέλεξαν τον Στέφανο, ο οποίος ήταν πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, ανάμεσα στους 7 διακόνους, ο Στέφανος ήταν πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου και όταν αυξήθηκε ακόμη περισσότερο η δωρεά του Θεού, τότε έγινε πλήρης πίστεως και δυνάμεως, ώστε έκαμε σημεία και τέρατα μεγάλα εν το λαό. Ενεργούσε δηλαδή με δύναμη ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου στη ζωή του Στεφάνου, ώστε ο Θεός έκαμε σημεία τεράστια και μεγαλεία δια του Στεφάνου. Το ερώτημά σου λοιπόν σε όλα αυτά είναι, αυτά τα τρία επίπεδα αναλογίας πίστεως και Πνεύματος Αγίου περιλαμβάνουν όλους τους χριστιανούς? Αν όχι, σε ποιους αναφέρονται? Ποιοι περιλαμβάνονται σε όλα αυτά? Βεβαίως περιλαμβάνονται σε όλους τους χριστιανούς. Βεβαίως. Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά όσο ο άνθρωπος γίνεται ζηλωτής, εξητώντας, καθώς λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας τον Θεό, τόσο περισσότερο ο Θεός δίνει, τόσο ο Θεός προσφέρει. Μάλιστα, αναφέρεται στην επιστολή προς Κορινθίους, προς Εφεσίους, συγγνώμη, διαβάζω στο 4ο κεφάλαιο: «Εις ένα έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Η χάρις δίδεται όπως ο Χριστός θέλει, όπως ο Θεός, ο Χριστός μετράει. Αλλά είπαμε, δεν είναι προσωπολήπτης ούτε άδικος. Κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Και για να βοηθήσει ο Χριστός να αυξηθεί ο άνθρωπος, δίδει διακονίες μέσα στην Εκκλησία και διαβάζω, και αυτός ο Χριστός, το 11 εδάφιο, έδωκεν άλλους μεν Αποστόλους,
άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, για τον καταρτισμόν των Αγίων πρώτων, για το έργο της διακονίας δεύτερον και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού τρίτον, μέχρι πότε έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα ξεκινάμε από χαμηλά και όσο πιο πολύ καταρτιζόμεθα από τις διακονίες που ο Θεός, ο Χριστός δίνει στην Εκκλησία, όσο πιο πολύ εξητούμε, όσο πιο πολύ ζηλωτές είμαστε, τόσο πιο πολύ ο Χριστός αυξάνει την ευλογία Του, τη χάρη Του στη ζωή μας, αυξάνει τα χαρίσματά Του και αυξάνει την πίστη που μας δίνει ο Θεός, αυξάνει την πίστη. Και πώς αυξάνει την πίστη, λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Λόγος του Θεού, ότι η πίστη είναι εκ της ακοής, η δε ακοή εκ του Λόγου του Θεού. Άρα αυξάνεται η πίστη μας όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, όταν εμένουμε στο Λόγο του Θεού, όταν επιμένουμε στο Λόγο του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού να αυξάνει στη ζωή μας, να κατοικεί πλουσίως μέσα μας και να αυξάνεται η πίστη μας, αλλά και η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού λοιπόν αυξάνεται, ο Λόγος του Θεού αυξάνεται, τα χαρίσματα του Θεού αυξάνονται, η παρουσία του Θεού αυξάνεται στη ζωή μας, ώστε να περπατάμε, όπως λέει πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, εκ πίστεως εις πίστη. Να αυξάνεται περπατώντας και περπατάμε, το διαβάζω από μέσα, στο κεφάλαιο πρώτο και στο εδάφιο 17, διότι δι' αυτού του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστη. Άρα ο Ιησούς Χριστός μας αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού και μας βοηθάει να αυξανόμεθα στην πίστη και να περπατώμε από πίστη σε πίστη. Όλο και πιο πολύ να αυξάνει την πίστη στη ζωή μας. Η αναλογία της πίστεως στη ζωή μας. Στη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ Γιώργο, αναφέρεσαι στο κεφάλαιο γάμα του Ιωάννου και στο εδάφιο 34 που γράφει, διότι εκείνος τον οποίον ο Θεός απέστειλε τους λόγους του Θεού λαλεί, ο Ιησούς Χριστός, επειδή ο Θεός δίδει σε αυτόν το μέτρο, το πνεύμα με μέτρο. Δεν δίδει εις αυτόν το πνεύμα με μέτρο. Το διαβάζω λίγο περισσότερο, πιο μπροστά. Διαβάζω από το 31 εδάφιο. Ο ερχόμενος άνωθεν, λέει ο Ιωάννης, είναι υπεράνω πάντων. Ο όν εκ της γης είναι και εκ της γης λαλεί. Ο ερχόμενος εκ του ουρανού είναι υπεράνω πάντων. Και εκείνο το οποίον είδε και ήκουσε στον ουρανό, αυτό μαρτυρεί. Κι όμως οι άνθρωποι δεν δέχονται τη μαρτυρία αυτού. Όποιος όμως δεχθεί τη μαρτυρία του Χριστού, επεσφράγησεν ότι ο Θεός είναι αληθινός, διότι εκείνος, ο Θεός είναι αληθινός, διότι εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί. Και τους λαλεί τους λόγους του Θεού, εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Θεός, επειδή ο Θεός δίδει σε αυτόν το πνεύμα, δεν δίδει το πνεύμα με μέτρο, δηλαδή δίδει το πνεύμα χωρίς μέτρο. Απόλυτη δωρεά δόσης Πνεύματος Αγίου από τον Θεό προς τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος λαλεί τα λόγια του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι όπως εμένα απέστειλε ο Θεός, και τονίζω, για να λαλώ τα λόγια του Θεού και μάλιστα με Πνεύμα Άγιο χωρίς μέτρο, δηλαδή πλήρης Πνεύματος Αγίου, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς για να λαλείτε τα λόγια τα δικά μου κατά την αναλογία της πίστεως, κατά το μέτρο της δωρεάς. Και όσο πιο πολύ αυξάνεστε στην πνευματική σας ζωή εντρυφώντας στο Λόγο του Θεού, επιμένοντας το Λόγο του Θεού, εξητώντας μέσα από το Λόγο του Θεού, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου,
διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, τόσο και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού αυξάνει το μέτρο της χάρης στον κάθε έναν από, από τους ανθρώπους. Ώστε, για να απαντήσω στην πρώτη σου ερώτηση, εάν σε όλους τους χριστιανούς υπάρχουν επίπεδα Πνεύματος Αγίου, δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, πίστεως και δυνάμεως πίστεως, η απάντηση είναι σε όλους, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά στον κάθε έναν δίνει, κατά την εξήτησή του, κατά το ζήλο του, κατά την αγάπη του προς τον Θεό, κατά την επιθυμία του να εργαστεί το έργο του Θεού, καθώς μένει, επιμένει, εντρυφά αφενός μεν στο λόγο του Θεού, αφετέρου δε, μένει, επιμένει και πληρούται Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Ώστε ο άνθρωπος αυτός αυξάνεται, σε αυτόν αποκαλύπτει ο Χριστός τη δικαιοσύνη του Θεού, αυξάνεται η παρουσία του Θεού, η χάρη του Χριστού στη ζωή του και περπατάει ο άνθρωπος από πίστη σε πίστη, καθώς αυξάνεται σε δύναμη Πνεύματος Αγίου και σε δύναμη πίστης. Μπορείς λοιπόν να αυξήσεις εσύ, αναρωτιέσαι αγαπητέ Γιώργο, αυτό το μέτρο της δωρεάς που ο Χριστός δίνει στον κάθε έναν άνθρωπο? Βεβαίως και μπορείς. Και θέλει και ο Θεός και αγωνίζεται και ο Θεός να μπορέσεις, γιατί διαβάσαμε στην επιστολή προς Εφεσίους ότι έδωκε τις διακονίες για τον καταρτισμόν των Αγίων, ώστε, μάλλον πρώτον για τον καταρτισμόν των Αγίων, δεύτερον για το έργο της διακονίας του κάθε ενός ανθρώπου και τρίτον για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δίνει τις διακονίες για να καταρτίζεται, να τελειοποιείται ο άνθρωπος του Θεού, να μπορεί να υπηρετεί και αυτός το έργο του Θεού και τρίτον να οικοδομεί ο κάθε ένας μας το σώμα του Χριστού, τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και μέχρι πότε ο Κύριος θα αγωνίζεται στον καταρτισμό και στην τελειοποίηση των Αγίων? Μέχρι να καταντήσουμε όλοι οι χριστιανοί εις την ενότητα της πίστεως, να φρονούμε το αυτό, να πιστεύουμε το αυτό, να έχουμε την ίδια γνώμη, να είμαστε ομόψυχοι, ομόφρονες, ισόψυχοι, να μην ζητάμε τα δικά μας αλλά τα του Χριστού, και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Για τον Χριστό θα τον γνωρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε. Είναι αιώνιος Θεός. Το Λόγο του Θεού θα συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε. Και μάλιστα στους αιώνες των αιώνων. Μέχρι ότου μας καταστήσει ο Θεός δια του Λόγου του και δια του Πνεύματος του Αγίου. Δια του Λόγου του μέσα από τις διακονίες και δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, εις άνδρα τέλειο. Και μάλιστα εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Σε τέτοιο μέτρο ηλικίας χριστιανικής όσο ήταν το πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού επί της γης. Άρα όχι μόνο μπορούμε, όχι μόνο πρέπει να θέλουμε να αυξανόμεθα στην πίστη, στο Λόγο του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και ο Θεός θέλει και αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία να μας αυξήσει όλους και να μας καταστήσει άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, του κεχρισμένου του Κυρίου. Ο Θεός θέλει την αύξησή μας. Ο Θεός θέλει τον καταρτισμό μας. Ο Θεός θέλει την τελειοποίησή μας. Και γιατί ο Θεός θέλει να μας αυξάνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κινδυνεύουμε μέσα από την υπερβολή των αποκαλύψεων που έδωσε, όπως παραδείγματος χάρη στον Παύλο, να υπερηφανευτούμε, όπως φοβήθηκε ακόμη και για τον Απόστολο Παύλο. Μήπως για την υπερβολή των αποκαλύψεών του Χριστού στον Παύλο υπερηφανευτεί
Και αναγκάστηκε ο Χριστός να θέσει στον Απόστολο Παύλο άγγελο Σατάν να το ραπίζει για να τον κρατάει ταπεινό. Ώστε ο Απόστολος Παύλος βρισκόμενος σε τέτοια αδυναμία, ραπιζόμενος από αγγέλου Σατάν, να πάει στον Κύριο και να πει ελευθέρωσέ με, σώσέ με. Μια φορά και να μην πάρει απάντηση. Δεύτερη φορά και να μην πάρει απάντηση. Τρίτη φορά και να του πει ο Χριστός αρκεί είσαι η χάρη μου. Σε σένα έχω κάνει χάρη. Σε αναγέννησα. Σε βάφτισα με Πνεύμα Άγιο. Σου δώσα διακονίες, χαρίσματα. Υπερβολή αποκαλύψεων. Πολύ μεγάλη χάρη έκανα σε σένα. Σε χρησιμοποίησα για τη δόξα μου, για το έργο μου, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πολύ μεγάλη χάρη έκανα σε σένα. Αρκέσου στη χάρη μου. Μη ζητάς περισσότερα, γιατί η χάρη μου επεξετάθη εις το να βάλω δίπλα σου άγγελο Σατάν να σε ραπίζει. Γιατί κατά χάριν θα σε κρατήσω εγώ ο Χριστός ταπεινό για να μην υπερηφανευθείς και χαθείς. Αρκέσου λοιπόν στη χάρη μου. Χάρις Θεού είναι, χάρις μου είναι, είπε ο Χριστός τον Παύλο, ότι σε ραπίζει άγγελος Σατάν. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, θα χανώσουν από την υπερηφάνεια σου για την υπερβολή των αποκαλύψεων που σου έδωσα. Ο Χριστός, ο Θεός λοιπόν θέλει να αυξανόμεθα εις το έπακρον, ώστε να αποκαλύπτεται η δόξα του μέσα από ανθρώπους πιστούς, αυξανόμενους πνευματικά και στο Λόγο του Θεού και στις διακονίες δηλαδή του Χριστού και στο Πνεύμα το Άγιο και στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορεί ο Χριστός να δοξάζεται μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και να αποκαλύπτεται η χάρη στο έλεος και να έρχεται σωτηρία, που είναι και το ζητούμενο του Χριστού από στους ανθρώπους, καθώς ο Χριστός θέλει, αυτό θέλει, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε μετάνοια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους γράφει στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 20. Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε, ποιος είσαι ώστε ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν? Μήπως το πλάσμα θέλει υπή προς τον πλάσαντα διατί μέκα μεσούτος? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραυμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωση τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν? Τι δε, αν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν τη δύναμην αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλειαν και διαναγνωστοποιήσει το πλούτο της δόξης αυτού, επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς τους οποίους σε κάλεσε, ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών. Άρα λοιπόν ο Θεός, για να δείξει τη δύναμή του και να διαγγελθεί το όνομά του σε όλα τα έθνη, την εποχή που ήταν ο καιρός να εξαγάγει το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, όταν ήρθε ο καιρός της μεγάλης εξόδου του λαού Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, τότε έθεσε Φαραώ τον πιο σκληρό άνθρωπο που μπορούσε να βρει, τον πιο αμετανόητο, και του έδωσε εξουσία απόλυτη πάνω στην Αίγυπτο, στους Αιγυπτίους και στο λαό Ισραήλ που κατοικούσε στην Αίγυπτο τότε. Για να δείξει ο Θεός τη δύναμή του, ότι όσο και απόλυτη δύναμη και εξουσία να έχει ένας άνθρωπος επί της γης, ο Θεός είναι ισχυρότερος. Τελικά γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και αφενός μεν, όπως είπαμε, εξήγηρε έναν πολύ σκληρό και αμετανόητο άνθρωπο, το Φαραώ, ταυτόχρονα δε και προετοίμασε έναν άγιο άνθρωπο του Θεού, το Μωυσή, τον οποίον αφού του δίδαξε για 40 χρόνια τη σοφία της Αιγύπτου, στην συνέχεια για άλλα 40 χρόνια τον ταπείνωσε, καθώς τον κατέστησε, τον έβγαλε από την Αίγυπτο εξόριστο της Αιγύπτου
και τον έκανε βοσκό στα πρόβατα του Ιωθώρ, του πεθερού του, εκεί στην έρημο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε τον εκάλεσε, αφού τον είχε προετοιμάσει, τον εκάλεσε, τον εδικαίωσε και τον δόξασε. Του δώσε χαρίσματα, δυνάμεις, πίστεως, δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, ώστε από την μια μεριά ένας πανίσχυρος Φαραώ και από την άλλη μεριά ένας ασήμαντος δούλος. Ο Μωυσής ήρθαν αντιμέτωποι στην μπροστά στο Θεό και σε όλους τους Αιγυπτίους και σε όλη την οικουμένη. Ο μεν Μωυσής ήθελε να εξαγάγει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και να τον οδηγήσει σύμφωνα με την υπόσχεση και την οδηγία του Θεού στην γη Χανάν, στη γη της Επαγγελίας, στη γη τη Ρέουσα, γάλα και μέλι. Από την άλλη μεριά εξήγηρε τον Φαραώ, ο οποίος με απεριόριστη ανθρώπινη δύναμη μπορούσε να τον σταματήσει. Αλλά τελικά ο Θεός, μέσα από τον αδύνατο Μωυσή, τον ταπεινωμένο Σφόδρα, τον Άγιο όμως άνθρωπο του Θεού, που ήταν πράος υπερπάντα στους ανθρώπους, φανέρωσε τη δόξα του, τη δύναμή του και ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ με 10 φοβερές πληγές και πέρασε το λαό Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά θάλασσα καθώς άνοιξε τη θάλασσα και καθώς βγήκε από την Ερυθρά θάλασσα ο λαός Ισραήλ, ακολούθησε και ο σκληροτράχυλος Φαραώ για να καταπνίξει και να κατασκοτώσει το λαό του Θεού, τον έπνιξε όμως ο Θεός, καθώς επανέφερε τα κύματα, τα ύδατα της θαλάσσης. Έτσι λοιπόν εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι και τώρα, ιδίως τις έσχατες ημέρες, διαναγνωστοποιήσει ο Θεός όλους τους ανθρώπους στον πλούτο της δόξης αυτού, επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε εις δόξαν, ποιους, εμάς, φοβερό, τους οποίους εκάλεσε, ποιους εμάς. Ο Λόγος του Θεού λέει, όσους προεγνώρισε ότι θα δεχτούν και θα πιστέψουν στον Χριστό και θα γίνουν τέκνα Θεού επειδή δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν κατά την εξουσία που δίδει ο Θεός στους ανθρώπους που δέχονται τον Χριστό να γίνονται τέκνα Θεού. Όσους προεγνώρισε λοιπόν ότι θα δεχθούν τον Χριστό και θα γίνουν τέκνα Θεού, αυτούς τους προώρησε εν τέλει να γίνουν όμοιοι με τον Χριστό, σύμμορφοι της εικόνος του Χριστού στην αιωνιότητα. Και αυτούς που προώρησε τούτους και εκάλεσε. Από αυτούς λοιπόν που εκάλεσε, προετοίμασε ο Θεός κάποιους για να μπορέσουν ως σκεύη ελέους να σταθούν στην παρουσία του Θεού, πιστοί, άγιοι, φρόνιμοι, υπάκουοι, πειθαρχημένοι στο λόγο του Θεού, εξητούνται στο θέλημα του Θεού, πειθαρχούνται στο λόγο του Θεού, εγκύπτονται στο λόγο του Θεού και επιμένονται στο λόγο του Θεού, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου και εξητούντες τη δύναμη της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου, να μπορέσει με αυτούς ο Θεός να γνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού. Ώστε από μας που εκάλεσε, επειδή μας προεγνώρισε και μας προνώρισε, επειδή μας προεγνώρισε ότι θα πιστέψουμε στον Χριστό και μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού, από μας που εκάλεσε, όλους, όχι, γιατί λέει η Γραφή, πολλοί είναι και εκλειμμένοι, λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Όσοι από μας που εκάλεσε μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού και περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γνωρίζοντας ότι οι μέρες είναι πονηρές, τότε από αυτούς που εκάλεσε κάποιος θα δικαιώσει και θα τους καταστήσει εκλεκτούς, καθώς είναι γεγραμμένο, πολλοί είναι και εκλειμμένοι, όλοι και οι εκλεκτοί. Από αυτούς τους εκλεκτούς κάποιος θα δοξάσει.
κάποιους που ζηλωτές, κάποιους που εκζητούν, κάποιους που πλησιάζουν όλο και πιο πολύ, κάποιους που αγαπάνε όλο και πιο πολύ το Λόγο του Θεού, το έργο του Θεού, τη δόξα του Θεού. Σε αυτούς ο Θεός θα αποκαλύπτει δια του Ιησού Χριστού τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε θα περπατάνε από πίστη σε πίστη και τελικά από δόξα σε δόξα. Ώστε ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος, ο δίκαιος πιο δίκαιος, ενώ έξω από την παρουσία του Θεού, ο άδικος πιο άδικος και ο άπιστος πιο άπιστος και ο ασεβής πιο ασεβής. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Θεός προγνωρίζει, όπως είπαμε, αυτούς που θα πιστέψουν, προορίζει αυτούς που θα πιστέψουν να τους καταστήσει σύμμορφους της δόξης του Θεού, καλεί και από αυτούς που καλεί εκλέγει τους εκλεκτούς, οι οποίοι μένουν στην πίστη, υπομένουν, έχουν πίστη, έχουν αγάπη, έχουν ελπίδα, δεν περπατάνε κατά την επιθυμία της καρδιάς τους, ούτε κατά τις ορέξεις της σάρκας τους, ούτε κατά τη λογική του πνεύματός τους. Αλλά περπατάνε όχι έτσι πως τους αρέσει, αλλά έτσι πως αρέσει στο Θεό. Όχι έτσι πως θέλουν, αλλά έτσι πως θέλει ο Θεός. Και όχι έτσι πως νομίζουν, αλλά έτσι πως νομίζει ο Θεός. Και ο Θεός αυτούς φέρνει όλο και πιο κοντά Του, καθώς αυτοί Τον πλησιάζουν. Και όπως λέγει για τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού, και αφού έλαβε δούλου μορφή, και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, και αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε αυτός εταπείνωσε τον εαυτό του πώς, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αφού δε ήρθε στο πλήρωμα του θελήματος του Θεού και έγινε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, όμοιος σαν άνθρωπος, λαβών δούλου μορφή, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του πώς, γενόμενος υπήκοος έως θανάτου. Και λέει ο Λόγος του Θεού, δια τούτο ο Θεός τον υπερύψωσε και εχάρισε, έκανε χάρη ο Θεός, και εχάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα. Άρα δεν του έδωσε ανταμοιβή, αλλά επειδή εταπείνωσε τον εαυτό του, καθώς έγινε υπήκοος εις πάντας έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, σε αυτόν ο Θεός εχάρισε την απόλυτη εξουσία, το υπερπάν όνομα, προς τα στο οποίο θα κλείνει πάνγονη, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Εχάρισε σε αυτόν λοιπόν την πάσαν εξουσία στον ουρανό και στη γη, επειδή εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος σε όλη του τη ζωή. Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ενδύθηκε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Με την υπακοή του απεδείχθη η ταπείνωσή του. Και όταν λέμε υπακοή, όχι μόνο στο Θεό, σε όλους. Μέχρι τα 30 του χρόνια ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν τέκτον μαραγκός, υιός του μαραγκού. Έτσι ομολογούνε μέσα στο Λόγο του Θεού οι γειτονές του, οι συγχωριανοί του. Που σημαίνει μέχρι τα 30 του χρόνια εργαζόταν σκληρά σαν μαραγκός. Τα χέρια του ήταν γεμάτο κάλους. Δεν ήταν ένα καλομαθημένο παιδάκι. Ένα σκληραγωγημένο παιδί που έγινε άντρας. Άντρας πίστεως. Καθώς υποτασσόταν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, κατά πάντα στους γονείς του. Και όχι μόνο. Στα αδέρφια του, στους γείτονές του, στους συγχωριανούς του, όλοι τον αγαπούσαν. Ήταν ένα ταπεινό, υποτεταγμένο παιδί, νέος, αλλά εργατικός. Δεν είναι ένα καλομαθημένο παιδάκι που, όπως τον δείχνουν σε διάφορες φωτογραφίες οι άνθρωποι. Ήταν ένας σκληραγωγημένος νέος άντρας. Για τουλάχιστον 15 χρόνια δούλευε σκληρά σαν μαραγκός. Και ο μαραγκός έχει κάλους στα χέρια. Μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και τον έβγαλε ο Θεός στη διακονία του επί της γης, την πνευματική πια. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους, 2 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Ωστε αγαπητοί μου,
Καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας αυτού. Η προτροπή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου σε αυτή την εκκλησία, την πάρα πολύ ευλογημένη των Φιλιππισίων, είναι όπως υπακούσατε όταν ήμουν παρόν, τώρα πολύ περισσότερο να υπακούετε που είμαι απόν. Να υπακούετε πού? Σε όλους. Στο Λόγο του Θεού, στον Πατέρα, στον Χριστό, στο Πνεύμα το Άγιο, στα αδέλφια σας. Εκφράζοντας έτσι, αποδεικνύοντας έτσι την ταπείνωσή σας. Και όσο πιο πολύ υπακούετε, όσο δηλαδή πιο πολύ ταπεινώνεστε, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σας υψώσει. Ώστε μέσα από την ταπείνωσή σας, δια της υπακοής σας, να εργάζεστε με τα φόβου και τρόμου της σωτηρίας σας. Διότι ο Θεός σε αυτή την περίπτωση θα ενεργεί και το θέλην του και το ενεργήν του μέσα σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ταπεινώνεται υποτασσόμενος εις αλλήλους, εις πάντας, γίνεται προέκτασης του θελήματος του Θεού, καθώς ο Θεός εργάζεται σε αυτόν το δικό του θέλην, και προέκτασης του έργου του Θεού, καθώς ο Θεός εργάζεται σε αυτόν το δικό του ενεργήν. Γίνεται ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευλογημένος, όπου ο Θεός άμεσα μεταφέρει σε αυτόν το θέλημά του και το έργο του, χωρίς να βρίσκει κανένα εμπόδιο. Μόνο και μόνο γιατί ταπεινώνει τον εαυτό του, όπως ο Χριστός εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπηκός. Ο άνθρωπος που δεν χαλάει ποτέ χατήρι σε κανέναν. Ό,τι του ζητήσει σου λέει ναι. Του πει κάποιος θες, λέει ναι, φταίος, συγχώρεσέ με. Πάντοτε καλύπτει, πάντοτε δικαιολογεί, πάντοτε λέει αμήν. Πας ένα μίλι για μένα, δύο θα πάω για σένα. Το χαστουκίζει κάποιος, γυρίζει και τ' άλλο μάγουλο, να τον χαστουκίζει και από την άλλη μεριά. Είναι ένας άνθρωπος πιστός στο Λόγο του Θεού, αξιόπιστος στο Θεό, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, καθώς ο Θεός τον αυξάνει. Γιατί ταπεινώνει τον εαυτό του γενόμενος υπήκος για όλη του τη ζωή, ώστε ο Θεός εύκολα, άμεσα, γρήγορα να τον κάνει σκεύος ιδιαίτερα εκλογής του, να μεταφέρει το θέλημά του μέσα από αυτόν, το έργο του μέσα από αυτόν και να αποκαλύπτεται έτσι ο πλούτος της δόξης του Θεού. Ο Θεός θέλει να βρει σκεύη τιμίας χρήσεως. Όπως λέγει και στην επιστολή του προς Τιμόθεο, θέλει να βρίσκει σκεύη τιμίας χρήσεως, ώστε αφού είναι αγιασμένα και εύχριστα εις το Δεσπότη, να είναι και ετοιμασμένα για πάντα έργων αγαθών εις δόξαν Θεού Πατρός. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, αγαπητέ μας φίλε Γιώργο και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για τις ερωτήσεις σου, αγαπητέ. Σου ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, αλλά και σε όλους. Ευχόμεθα μέσα από την ψυχή μας, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.